Βλέπω ότι όλες αυτές οι δράσεις που είπατε είναι η συμμετοχή του επιμελητηρίου, είπατε ότι είναι σημαντική. Σημείωσα μία από αυτές τις δράσεις, το Open War. Αφού είναι τόσο σημαντική το Open War, γιατί δεν το ψηφίσατε? Γιατί μιλάτε για ένα Open War σήμερα που αν εμείς δεν επιμείναμε, ούτε εσείς ούτε ο συνέδελφός σας το είχε ψηφίσει και θα χανότατε. Κύριοι, η παρέμβασή μας της διαδικασίας απευθύνεται στην Διοικητική Επιτροπή και έχει να κάνει τόσο με την προχειρότητα που έφερε το πρώτο θέμα προς συζήτηση, όσο και με τη φθηνή εργαλειοποίηση της οποίας διοικητικής εξουσίας νομίζει πως έχει. Ειλικρινά, σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε όταν φαίνεται το θέμα απολογισμός δράσεων 2022, χωρίς να έχετε κοινοποιήσει ποτέ τα ad hoc, δηλαδή τα παραδοτέα των δράσεων? Υπάρχει ποτέ απολογισμός χωρίς να πούμε τι κάναμε, τι φτιάξαμε, πού πήγαμε αυτό το έργο? Μιλάτε για έργα, μασάτε συνέχεια έργα τα οποία η δικιά μας διοίκηση τα είχε πάρει και εσείς τα είχατε προεμίσει. Και ουσιαστική λοιπόν συζήτηση, γιατί εμείς έχουμε την καλή θέληση να έρθουμε εδώ πέρα να κάνουμε μια συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε επί του απολογισμού δράσεων όταν συνεχώς λειτουργείτε πίσω από κλειστές πόρτες σαν μασονική στοά και δεν δίνετε λογαριασμό σε κανένα. Σας υπενθυμίζω, μιλάω, έχω το λόγο, ναι, δεν θα με διακόψετε, στο τέλος θα κάνετε ό,τι παρατηρήσεις θέλετε. Ανακάλεσε για τη μασονική στοά και πες ό,τι θες. Όχι, ό,τι πρέπει να πω, εγώ θα τα πω, από εκεί και πέρα έχω το λόγο. Έχω το λόγο, κύριε Μουρίκη, ξέρετε τι σημαίνει. Σας υπενθυμίζω λοιπόν, ότι ο ορισμένος πρόεδρος δεσμεύτηκε. Κύριε Ματσάκη, το μικρόφωνο σας ανοίγεται. Να σας ακούνε και αυτοί που δεν είναι παρόντες. Σας υπενθυμίσω λοιπόν, ακούγεται, ότι ο διορισμένος πρόεδρος δεσμεύτηκε ενώπιον όλων μας εδώ ότι θα φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα παραδοτέα της υποτιθέμενης συνδιοργάνωσης των μεγάλων ημερών της ΔΕΜΕΑΣ. Να δούμε κι εμείς, δεσμευτήκαμε εδώ. Τι συμπολιτικό συνδιοργάνωσης υπέγραψε η Διοικητική Επιτροπή και ο Δήμος Νεμέας το διαψεύει? Γιατί εγώ ρώτησα τον Δήμο Νεμέα, το Δήμο Νεμέας, και μου είπε ότι ποτέ δεν κάναμε καμία συνδιοργάνωση με το επιμελητήριο και ποτέ δεν υπογράψαμε κανένα συμπολιτικό. Γιατί ρωτάω όμως? Γιατί θέλανε ένα 10.000, αν θυμάστε καλά. Απαντήστε και σε αυτό. Επίσης, σήμερα θα περίμενα να συζητήσουμε με ειλικρίνεια γιατί η Διοικητική Επιτροπή ελαφρά την καρδία κρέμασε μέλη του επιμελητηρίου που έμειναν κυριολεκτικά άστεγα στην Hermes Expo International, ενώ είχαν τη διαβεβαίωση του διορισμένου Προέδρου ότι θα φιλοξενηθούν στο στάδιο του επιμελητηρίου Κορυφαίας. Ούτε αυτό όμως το είδα. Και μιλάω για τον κύριο Τάσο Ξύδη, που αν του δώσετε το λόγο μετά μπορεί να μιλήσει, τον οποίο εσείς του υποσχεθήκατε ότι θα τον βοηθήσετε να εκθέσει τα προϊόντα του σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Αμερική, όπως εμείς τον είχαμε στείλει την προηγούμενη χρονιά, και τελικά τον κρεμάσατε. Ο άνθρωπος έστειλε τα προϊόντα του και έμεινε έτσι. Τα πήρε στα τσέπη του. Για ποιες δράσεις εξωστρέφειας να μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, όταν από τη μία μεριά κοροϊδεύουμε τα μέλη μας και αρχινά να ανοίγουμε πόλεμο με έναν ομογενή εκδότη που απευθύνεται τουλάχιστον σε 2,5 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς? Προφανώς δεν το ξέρετε, αυτό δεν τον έχετε γνωρίσει τον άνθρωπο, ή αν τον έχετε γνωρίσει, δεν τον έχετε εκτιμήσει καλά, όπως πάντα. Που μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο πατήρα για τις πολιτιακές επιχειρήσεις να μπουν στην Αμερικάνικη αγορά. Δηλαδή, εμείς βρίσκουμε μια αγορά, στέλνουμε κάποιους και εσείς δεν το συνεχίζετε αυτό, ενώ υπόσχεστε ότι θα το κάνετε. Μήπως θέλετε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για την παραμύθα της δίθεν δυναμικής παρουσίας του επιμελητηρίου στην πρόσφατη Food Expo 2023. Προφανώς θα πήγα τώρα. Σας είδα. Αν κάποιος από τα μέλη μας διαβάσει το δελτίο τύπου που εκδώσατε αναφορικά με την Food Expo 2023, θα δείτε τον πρόεδρο να φωτογραφίζεται μόνος του πλάι σε κάποιους εκθέτες, οι οποίοι δεν ξέρουν αν είναι και κορίφοι. Δεν θα δείτε όμως, δεν ξέρω αν πήγατε, ποιος στάθηκε το επιμελητήριο Κορυφαίας. Η
Γιατί εγώ επισκέφθηκα στάν τα οποία τα είχαν πληρώσει οι άνθρωποι από μόνοι τους. Και εγώ έψαξα να δω στάν του Μικρινίου Πολιτείας και δεν βρήκα πουθενά. Ποια λοιπόν, πώς δικαιολογείται λοιπόν η δυναμική παρουσία του επιμελητηρίου στη Food Expo? Τζάμπα μακές δηλαδή. Λες και εμείς τρώμε κανένα μοτόχορο εδώ πέρα. Μετά από όλα αυτά και οι πλέον δύσπιστοι έχουν πλέον καταλάβει ότι έχετε στήσει ένα μηχανισμό χειραγώγησης των μελών μας εν ώψη των εκλογών που έρχονται. Αλλά ακόμα θα μας έχετε πει ποιος είναι ο δικός σας χειραγώγος. Ο Ραψωματιώτης σας εγκαλεί δημόσια ότι ενεργήσατε κατ' εντολή στην καρατόμησή του από την ΚΕΕ. Κάνει λόγο για εκβιασμούς, για απόπειρα χρηματισμού. Και εσείς τόσο καιρό νομίζετε ότι ψυχαλίζει. Αλήθεια, γιατί τόσο μπούκα σε στρούγκα. Και εδώ θέλω να ρωτήσω και τα μέλη. Έχετε διαβάσει τι έχει γράψει, ο Ραψωματιώτης? Δεν υπάρχουσαν τις εντολές. Δεν με άγγιξε ο εκφοβισμός. Υπάρχει εκφοβισμός. Αν δεν υπάρχει, δεν βγήκε να το πείτε. Και ο έμεσος εκβιασμός. Υπάρχει εκβιασμός προς τον Ραψωματιώτη, διότι ο Ραψωματιώτης ήταν μέλος της Ένωσης Επιμελητηρίου. Και συνεχίζει ο Ραψωματιώτης. Και από εδώ κι εσείς πώς δεν ενδιαφερθήκατε να ρωτήσετε γιατί τα γράφει ο Ραψωματιώτης αυτά. Λέει ότι το Επιμελητήριο βαδίζει προς την καταστροφή. Σε πόση ώρα δεν και ότι λειτουργείτε κρυφά και ύπουλα. Αυτά πρέπει να τα δικαιολογήσετε, παιδιά, γιατί αυτά απευθύνεται προς εσάς. Και να αποδείξω εδώ πέρα, παιδιά, να δω και οι κάμερες, τι γράφει ο Ραψωματιώτης στο site του για το Επιμελητήριο Κορυφαίας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε τον κύριο Ραψωματιώτη τη σελίδα, τη γράφει. Ρωτάτε, τον έχουμε φίλο. Δεν έχουμε φίλο. Δεν κατάλαβα. Κανένα. Είναι αυτό γραφεί αυτό. Για να απαντήσουμε, δηλαδή να μιλήσουμε σε τι. Και όχι, δεν μπορεί να γίνει πρόεδρο, θα πάω κάτω μια ώρα και να πούμε οτιδήποτε. Εντάξει, δεν μιλά. Α τελειώσει, μπορεί να τελειώσει. Έχουμε σελίδα στο Facebook, στην πράξη με τη γράφη του Ραψωματιώτη. Ρωτάω. Γιατί μας λες κάποια πράγματα που ισχύουν. Μην ξέρεις τι έχει που μιλούν. Εγώ έχω φέρει. Κι αν έχω είμαι προβλές από φίλο του Ραψωματιώτη. Τελείωσε. Ναι. Κανένας από όλους σας λοιπόν δεν έχει το ηθικό ανάστημα να ρωτήσει τον Ραψωματιώτη δημόσιο. Ποιος αποπειράνεται να τον χρηματίσει. Και τι σχέση έχει αυτός ο χρηματισμός με την εισπρακτική εταιρεία που αναφέρει στη δημόσια παρέμβασή του και το Επιμελητήριο. Εφόσον λοιπόν δεν έχετε Facebook, να σας πω εγώ τι γράφει ο Ραψωματιώτης. Ο Ραψωματιώτης λοιπόν γράφει ότι εκβιάστηκε από το Επιμελητήριο. Ότι το Επιμελητήριο έχει φτιάξει μια εισπρακτική εταιρεία να εισπράξει τα τέλη του γενή. Αυτά τα γράφει ο Ραψωματιώτης στο staff, στο site. Αφού λοιπόν εσύ δεν έχεις Facebook, να πας να ρωτήσεις. Μπορεί να τον έχω φίλο τον έργο, γιατί αν δεν έχεις φίλο δεν τον έργο. Σε ενδιαφέρει αν το Επιμελητήριο έχει κάνει εισπρακτική εταιρεία. Μπράβο. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, δεν μπορώ να σας εγκεντάσω. Εγώ δεν λέω ότι αυτά ισχύουν. Εγώ λέω ότι αυτά γράφει τον χρόνο. Καταλαβαίνετε. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, δεν μπορώ να συμμετάσχω τελειώσει. Στη συγκεκριμένη διαδικασία που εσείς ονομάζετε απολογισμός δράσεων 2022 και ζητώ από το Σώμα να αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης και δεύτερον να μας κοινοποιηθούν τα παραδοτέα κάθε δράση ξεχωριστά. Τέλος. Ολοκληρώνω. Πριν γίνει η ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε και οι κύριοι της Διοικητικής Επιτροπής, πρέπει να απαντήσετε σε κάποια θέματα. Εκτός αυτά του Ραψωματιώτη που δεν θέλετε να απαντήσετε, να απαντήσετε γιατί το Ταμείο του Επιμελητηρίου Κορυφαίας έχει χάσει 300.000 περίπου ευρώ μείον. Και αυτά φαίνονται εδώ, πολύ καταλαβαίνετε, εδώ, ορίστε, τι παραδώσαμε εμείς του 21 και τι γράψαμε στον ισολογισμό του 22. 300.000 ευρώ μείον. Και ξέρετε, δεν μας απαντήσατε ποτέ που πήγαν αυτά τα λεφτά. 300.000 μείον λείπουν από το Επιμελητήριο Κορυφαίας. Γιατί καλέ είναι 30.000 που δώσατε στην έκθεση και στα οδηγορικά που πάτε και στη μικροφωνική που γυρνάνε οι κάμερες που μας είπατε. Αλλά
όλα αυτά για να πήγαν τα χιλιάδες. Τα υπόλοιπα που πήγαν. Και ξέρετε, εγώ δεν έχω καμία κακή διάθεση να πω ότι εσείς πήρατε λεφτά. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία είναι φιλικά προς εσάς. Και γράφουνε κατά σφαντάνηση των χρημάτων του επιμελητηρίου Κορινθίας από τον πρόεδρο Παναγιώτη Μιζώτη. Ορίστε. Δεν τα λέω εγώ. Ορίστε. Τα λέτε διάφορα μέσα. Πρώτη Ενάτου Πελοπόννησος, Πελοπόννησος Νιούς. Πρώτη Ενάτου 22. Αν θέλεις να το πάρεις. Πώς το γράφουμε. Καταλάβες. Και σε αυτά πρέπει να απαντήσετε. Που σας γράφουμε ότι κατασταματάτε τα χρήματα. Λοιπόν, η έκθεση που έγινε από εμάς του 2018 δεν χρησιμοποιήσαμε ούτε ένα ευρώ από τον κλητήριο Κορυφίας. Ίσα ίσα φέραμε πλεόνασμα. Εάν πάτε ποτέ και χρησιμοποιήσετε χρήματα του επιμελητηρίου όπως είχατε χρησιμοποιήσει παλαιότερα και έρχονται κάποια υπόλοιπα στυλ, κατενεί 80.000 στυλ και τα βρίσκουμε συνέχεια στο ισορροπισμό, να ξέρετε ότι αυτή τη φορά δεν θα την γλιτώσετε. Αν χρησιμοποιήσετε χρήματα, να κάνετε μία έκθεση όπως κάναμε εμείς που δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ χρήματα από το επιμελητήριο. Και τελειώνοντας πραγματικά, θα σας πω κάτι, κύριε Ριζότη και η συνέδριοι σας εκεί στη Διοικητική Επιτροπή, παρόλο που δεν είναι στο κάδρο όπως λέτε έξω, γιατί έξω προσπαθείτε να φτιάξετε μια ομάδα για το επιμελητήριο και σας ρωτάει ο Μουνίκης που είναι και λέει ότι ο Μουνίκης δεν είναι στο κάδρο. Δικά σας είναι αυτά τα λόγια. Κάτω από εδώ, κάτω από εδώ έχει μια αίθουσα που έχει τους πρόεδρους του επιμελητήριου Κορυφαίας. Αυτούς που έχουν διατελέσει και έχουν εκλογή, έχουν εκλογή. Απέναντι έχει ένα τύπο κενό. Εκεί να βάλετε το πρόσωπό σας. Στους διορισμένους. Και αν νιώθετε μοναξιά εκεί στους διορισμένους, βάλετε και τον κύριο Μουνίκη μέσα. Βάλετε και όλη την Διοικητική Επιτροπή. Διορισμένοι. Ευτυχώς που οι εκλογές είναι κοντά και εμείς που έχουμε επιχειρήσεις βλέπουμε τι γίνεται και θα απαλλαγούμε από εσάς. Αλλά εσείς δεν θα απαλλαγείτε από μένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Γεια σας. Δεν μπορώ να συμμετέχω.